Έλα και λίγο προστατώ, έλα λίγο προστατώ. Καλή χρονιά. Ξεκίνησαμε. Ναι, βέβαια. Κάνε, ξέρεις εμένα. Ναι. Καλή χρονιά. Εύχομαι με υγεία για όλους εμάς που είμαστε εδώ. Θάνατο, θάνατο, θάνατο στην οικογένεια του. Κάποιο ξέρω εγώ. Συγγνώμη, δεν με αφήσετε να κάνω πιέσει. Συγγνώμη. Να κάνω πιέσει. Αυτό είναι εδώ να μου κατεβάσει το κανάλι, δεν είναι. Έτσι, έτσι. Να μην κάσει. Ελάχιστο, ευχαριστώ. Καλά ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ. Για πάνε κατάρα. Όχι, φίλε, κάνει λάθο. Ίσα ίσα, αν ένα άνθρωπο φύγει από τη ζωή, θα πάει κοντά στο Θεό. Στη γειτονιά των Αγγέλων. Στη γειτονιά λοιπόν των Αγγέλων. Αυτό που το παίζει πρωθυπουργό τη Ελλάδα και που εχθέ χιλιάδες Πακιστανοί στο Σύνταγμα, ενώ οι Έλληνες ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, γλεντούσανε την πρώτη μέρα του νέου έτους. Και οι Έλληνες ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Εξαιτίας αυτού του σκουπιδιού που το παίζει ο πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό ήταν Βασίλη, χάρηκα που σε γνώριζα. Κι εγώ Βασίλη, συγγνώμη πολύ. Παιδιά, ήταν η πιο σύντομη εκπομπή που κάναμε ποτέ. Είναι να πάω στο κανάλι. Να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Είναι η τελευταία εκπομπή. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρε, γιατί πού το πήγε ο κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι χρώμα έχει. Κόκκινο. Είναι της μόδας τελευταία. Είναι αντιπροσωπευτικό να το χαρακτηρίζει το χρόνο. Όπως καταλάβατε, τα θέματα ήδη έχουν μπει στην ατζέντα. Εσύ το Μητσοτάκι, φίλε, το ψήφισε με 10 χέρια. Συνεχίζουμε χωρίς χαρακτηρισμό στο σύνολο. Ψήφισε η μισή Ελλάδα και τώρα χτυπάει το κεφάλι. Άρα για αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ένας έλεγε να μιλάει. Θα το διορθώσουμε, ρε φίλε. Γι' αυτό που περνάμε, φταίει και εσύ. Ξέρεις τι με είπε κάποιος. Ξέρεις τι με είπε κάποιος. Καταρχήν μην μιλάς όταν μιλάω με τον Τρέγια. Μετά θα μιλήσεις. Όχι τον Τρέγια. Λοιπόν, ξέρεις τι με είπε κάποιος. Μην δίνεις κατάρα, γιατί η κατάρα θα γυρίσει επάνω. Δέχομαι να χάσω τη ζωή μου αν φάω το σκουπίδι για τη ζωή μου. Δέχομαι να χάσω τη ζωή μου. Εάν αυτό το άνθρωπο φύγει από τη ζωή και σωθούν 11 εκατομμύρια Έλληνες, ναι, δέχομαι να χάσω τη ζωή μου. Θυσιάζεται το άνθρωπο. Πρωτοχρονιά είναι όμως σήμερα. Πρωτοχρονιά! Είναι δύο του μήνους. Δευτεροχρονιά, χαλάρωση. Εύχομαι ευχές. Χαλάρωση. Δίνω ευχές για όλους τους Έλληνες να ξεβρωμήσει ο κόπρος του Αυγίου. Έτσι. Και οι Έλληνες να ζήσουν ελεύθεροι πια μακριά από αυτό το ζυγό που ζουν εδώ δύο χρόνια τώρα. Μακριά. Κούρασε αυτό το πράγμα τον Έλληνα. Τον κούρασε. Κλείνουν τα γήπεδα, Τρέγια. Καλά, συγκλειστά εσύ ούτως ή άλλως. Κλείνουν τα γήπεδα. Κλείνουν τα γήπεδα. Ο λαός του Άρη δεν θα δει την ομάδα να σηκώνει το κήπεδο. Μπράβο, 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 μπράβο. Από τον τρίτο στο υπόγειο. Έλα, ευχές. Για το 2000 έχετε κερδίσματα από Ντόρτμουντ, από Γερμανία όλοι. Από την κατακίτρινη Ντόρτμουντ, έτσι. Όλοι εκεί Ντόρτμουντ και Άρης. Γεια σου, Γιάννη. Μόνο μου στάρτε και απαγορεύεται και έτσι. Παρακαλώ, δεν ξέρω τι θα μα. Οι ευχές σου για το 2022 να υποθέσω συμφωνήσει με τι δικέ σου. Όχι. Είσαι μόνο. Με τι ευχές δεν τα πάω καλά, τι όλο το κοινό το πει. Πώ να μην ευχηθεί υγεία. Ναι. Υγεία οπωσδήποτε. Για μας, για μας εδώ. Για μας εδώ το κόσμο δεν έχω εδώ ρε φίλε. Για μας εδώ η υγεία τους άλλους. Κάτσε, μισό λεπτό ρε. Να μην υγιείς. Μισό λεπτό. Δηλαδή τους λοιμοξιολόγους που μας έχουν γραμμίσει τους ίδιο χρόνια. Θα τους εκδίδεις υγεία. Δόξα τω Θεώ που εξαιτίας του ζούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δόξα τω Θεώ που εξαιτίας του ζούμε. Έπρεπε να γίνει. Θέλεις μπουρλά να αναλάβει το μέρη. Σκουπίδι είναι μεγάλο. Επικίνδυνος άνθρωπος. Μεγάλο επικίνδυνος. Επικίνδυνος μασόνος. Συγγνώμη. Στην Ρωμανία. Συγγνώμη. Επικίνδυνος μασόνος. Συγγνώμη. Ντρέπομαι που το ακούω. Μασόνος επικίνδυνος. Μακριά από τον άριβο. Μακριά από τον άριβο. Υπάρχουν Αργιανοί που ζουν για να αναλάβει ο Μπουρλάκος. Μακριά από τον Άι αυτή η άνθρωπη. Βασίλη, 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 κόψω, κόψω. Πιστεύω, τώρα σοβαρά κατάλαβες ότι είναι η τελευταία μας εκπομπή, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι. Η πρώτη του χρόνου και τελευταία. Είναι τελευταία. Ήθελες μπουκάτσα, φάει. Παιδιά, θέλω ένα συνεργάτη στο YouTube να κάνω και δύο καλά. Ένα άλλο κάτω. Κόψω ρε Φέδων, φωνάζω. Κόψω Φέδων, κάποιο λάθος. Κόψω Φέδων.
Όχι, Παναγία μου. Ξέρω Αριανούς που τον παρακαλάνε. Ναι, καλά, και εγώ ξέρω Αριανούς που λένε ότι ο Άρης έπρεπε πέρυσι να βγει να πάρει το διπλωτικό. Σιγά-σιγά. Παναθηναϊκός τι να κάνει, μην ξενέρω, ότι όλοι κρυμμένοι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίω εγώ σε αυτό, έχω επιδιώξει. Λοιπόν, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Καλώς το να. Παναγιώτης Αριανός. Ναι. Επιτέλους ο Άρης έφερε έναν προπονητή ευρωπαϊκού κύρους. Ο κύριος Καρυπίδης κατάλαβε ότι με προπονητές τύπου Μάντζιου, Φιρού και όλους αυτούς τσιμπλίδες πως λέγονται δεν πρόκειται να πάρει τίτλο. Επιτέλους έφερε έναν άνθρωπο, ένα λιοντάρι στον πάγκο που θα τον οδηγεί σε ένα τίτλο. Επίσης, λιοντάρι, θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό μας που αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια του κορονοϊού και οι καταξιωμένοι μας λοιμοξιολόγοι όπως ο κύριος Βασιλακόπουλος. Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Την κυρία Παγόνη ξεχάσατε. Κάτσε, ο Βασιλακόπουλος δήλωσε και Αριανός. Αριανός, ο Βασιλακόπουλος. Όχι μόνο Αριανός. Και ο Μπουρλά. Αριανάρα. Θέλω να Κάτσε, να ολοκληρώσει ο κύριος. Όπως είπα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη που αυτά τα δύο χρόνια προσπάθησε αυτός και τα στελέχη του όσο μπορούσε να περιορίσει την πανδημία, γιατί κάποιοι άλλοι κύριοι που έβγαιναν στο Mega Channel του Μαρινάκη έλεγαν άλλα πράγματα. Κάιν, καμπάνα τσέχες Παρασκευή. Ε, Μπουγατσέ, εσένα. Ε, Μπουγατσίνιο. Εσένα. Υποθέτω βέβαια ότι τρολάρει ο φίλος. Τι δεν πιστεύει αυτά που λέει. Καθόλου δεν τρολάρει. Είναι άποψη ακροατή. Εντάξει. Κοίταξε, ο άνθρωπος μπορεί να βγει και από κάποιο Σταυρούπολη, δεν ξέρω πού. Από πού παίρνει τηλέφωνο, από Σταυρούπολη. Τι Σταυρούπολη. Σταυρούπολη έχει ένα ήρμα. Ναι. Παίρνατε τηλέφωνο, στέλνατε. Ναι, Παναγιώτη, είσαι Σταυρούπολη, έχει ένα κτίριο εκεί Σταυρούπολη, ξέρεις. Κάνατε, ναι. Έχει ένα κτίριο εκεί πέρα, βάζουνε. Έχει και βαρέα περιστατικά και πιο ελαφριά, δεν ξέρω πού είσαι. Α, δεν θα μιλήσει. Τι να μιλήσει, τόση ώρα μιλάει. Για θα πατήσω! Λοιπόν, αδερφέ, άκου λίγο. Άκου λίγο. Ο Μητσοτάκης καταρχήν δεν θα ζήσει πολλά χρόνια. Ακόμα, να ξέρεις. Γιατί έχει φάει τις κατάρες του αιώνα, όχι μόνο από μένα, από 11 εκατομμύρια Έλληνες. Είναι δεδομένος από μένα και αυτός και η οικογένειά του. Τέλος γι' αυτό. Όσον αφορά το Μάτζιο, να πας να του φιλήσεις τα πόδια και τα χέρια που σε έβγαλε δεύτερο, που έχει να το δεις, δεν ξέρω και πόσο χρονών είσαι. Τρίτο. Γιατί πιθανό να μην το έχεις δει και ποτέ στη ζωή σου. Εγώ το είδα πριν 40 χρόνια, ήμουν παιδάκι με κοντό παντελονάκι, άσπρη κάτσα και σαγιονάρα. Κατάλαβες, αδερφούλη, θα πας να του φιλήσεις τα πόδια και τα χέρια που μέτριους παίκτες, μέτριους ποδοσφαιριστές τους έκανε να φαίνονται μπαμπάστερ και βγήκες δεύτερος. Λοιπόν, όσον αφορά τον Μπουργκός, κρατάμε μικρό καλάθι. Ναι, είναι τεράστιο ευρωπαϊκό όνομα. Μπράβο στον Καρυπίδη που τον έφερε. Αλλά κρατάμε μικρό καλάθι και περιμένουμε να τον βοηθήσει ο πρόεδρος σε αυτά που θα ζητήσει. Αυτά είχα να πω, αδερφούλη μου. Ως απάντηση σε αυτά. Μπορείς να μιλήσεις ο Κροατής. Μπορείς να μιλήσεις τώρα και θα μιλήσεις. Είστε εκτός ομαδικής γραμμής, ο κύριος Καρυπίδης στηρίζει την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντως δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είχαμε το. Και δεν είναι τυχαίο που το Mega Channel βρήκε εσάς να σας πάρει συνέντευξη. Για απάντησε, καλά σου λέει. Δεν είναι τυχαίο. Συγγνώμη, φίλε, την άλλη φορά θα βγούμε στο ΟΠΕ για να ευχαριστηθείς. Στον κύριο Σαβίδη. Δεν είναι τυχαίο. Λίγο φίλε, περίμενα λίγο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο φίλο τον Νίκο. Αν θέλει, απαντάει, είναι προαιρετική απάντηση. Νίκο Μπουγάτσα, τι ψήφισες? Μητσοτάκη. Ευχαριστώ. Τι πάει να πει αυτό, ρε φίλε. Γιατί τι πάει να πει αυτό, δεν κατάλαβα. Πάντως, δεν είναι. Άλλη ομάδα δεν μπορώ. Κάτσε, ρε φίλε. Θα χαιρόμουν. Το ίδιο πράγμα λέμε. Να σου το πω αλλιώς. Εγώ δεν σου είπα να βγεις και να ανάψεις πυρσό. Θα σου πω. Θα γούστα, ρε, θα βγάζεις γούστα. Γιατί θα να κατακρίνουμε τον Αθανασιάδη? Όχι, ρε παιδί μου, ρε φίλε. Γιατί είμαι αρχηγός του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ήταν ο άνθρωπος του Περιφραγιώνιου φόρεσε. 16 χρόνια ήταν τότε. Ναι, όχι τότε, ρε φίλε. Λέω μετά έγινε αρχηγός του ΠΑΟΚ. Μα τότε το πανηγύρισε, ήταν 16 χρόνια. Λέω, να σου το πω αλλιώς. Εγώ χαίρομαι τις ήττες του ΠΑΟΚ. Γουστάρω, αλλά παραδείγματος χάρη, αυτό που κάνανε οι Παοξίδες δεν θα το έκανα να πάω στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσω αν έχανε ο ΠΑΟΚ ας πούμε έναν τίτλο. Τότε με το Μακαντούλες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Φυσικά γουστάρω και θέλω να χάνει πάντα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν θα πάω να πανηγυρίσω στο Λευκό Πύργο ήττα του ΠΑΟΚ όμως. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό σου λέω.
Κατάλαβες. Ναι. Όσο για... Αυτό είναι βέβαια στο πλαίσιο τη αντιπαλότητα τη Καζούρα. Καλά, εντάξει. Ο καθένα το βλέπει με το καλά, δικό του Καζούρα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα φρέσκα. Μην... Ναι. Πάμε να μα πει ο Μπουγάτσα για τον το Μπούργο, για τον Μάτζιο, να μα κάνει μια σύγκριση. Ναι. Καλά, θεωρώ ότι. Τώρα απάντησα. Νομίζω ότι παραδείγματο χάρη αυτό που έγινε προχθέ να γίνει μια αλλαγή στο 85, δύο μάλλον αλλαγέ. Λάθο. Στο 85, ενώ η ομάδα σέρνεται. Ο ένα βλέπει ένα γκάμα ο οποίο πρέπει να βγει από το 50 και βγαίνει στο 85. Ο Μάτζος παρόλα αυτά, τα έκανε. Η διαφορά είναι ότι ο Μάτζο τον χλέβαζαν, τον φτύνανε. Γεια σου, τον φτύνανε. Μπορέσω, θα έρθω. Τον κράζανε εχθέ. Δεν είδα μια τέτοια αντιμετώπιση. Μάλιστα, ορισμένοι χειροκρότησαν και όλα τι αλλαγέ, οι οποίε γίνανε στο 85. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει το άδικο. Το έχω ξαναπεί και άλλε φορέ, Βασίλη. Λοιπόν, όταν ένα άνθρωπο έρχεται, έρχεται σε μια ομάδα. Και τη βγάζει δεύτερη μετά από 41 ολόκληρα χρόνια, δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο ούτε να τον βρει ούτε να τον χλεβάσει. Λοιπόν, ποιο. Δεν το βρήσαμε ποιος, ρε, ποιος, τώρα. Ρε φίλε, έτσι σε ταβάνι είπαμε. Ένα ακούστε λεπτό, κάτι, εσύ. Ακούστε να μαθαίνετε. Τι? Ακούστε από μένα, θα μαθαίνετε από την αλήθεια. Σας λοιπόν, ακούστε κάτι. Ναι. Εγώ είμαι άνθρωπο τη αλήθεια. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Είμαστε το ψέμα. Λοιπόν, το, δηλαδή. Ακούστε κάτι να μαθαίνετε. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον βρίζει γιατί έκανε μια αλλαγή το 85. Στο 85 και έναν άλλο το χειροκροτά που έκανε και αυτό στο 85 ενώ η ομάδα σένεται. Ναι. Έτσι, λοιπόν, έκανε αλλαγέ στο 85. Λάθο. Εγκληματικό λάθο, κύριε Μπούργο. Και α του που είναι ορισμένη που έχει έρθει. Σε ποια για ομάδα έχει το έρθει. Το Μάτσιο είπε ότι λοιπόν, έκανε στο 85. Λοιπόν, λάθο, βέβαια και το Μάτσιο. Λάθο. Αλλά δεν πήγα το τότε. Τότε το έκανε. Τότε το έκανε. Να τον φτύσω. Ποιο τον έφτιασε, μπορεί και εσύ. Ποιο τον έφτιασε, χιλιάδε. Χιλιάδε του φέρω εδώ πέρα. Σοβαρά. Λοιπόν, τελείωσε το θέμα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα τη ανακοίνωση. Ναι. Που έβγαλε ο Άρης, η ΠΑΕΑΡΙΣ έβγαλε μια ανακοίνωση για το θέμα της διαιτησίας με το Μάτσο του Παναθηναϊκού. 100% λάθος, διαφωνώ. Πρώτον, η διαιτησία στο Μάτσο του Παναθηναϊκού, αν εξαιρέσει το πέναλτι, κατά τα άλλα ήταν 50-50. Η ήταν κόκκινη. Άψογη. Ποιος? Η κόκκινη κάρτα. Η κόκκινη μπορούσε να τη βγάλει. Τι okay, μπορούσε, ρε φίλε, έτσι έκανε. Τι μπορούσε να τη βγάλει την κόκκινη μπορούσε. Κάρτα. Ναι, μπορούσε να τη βγάλει. Απλά ο διαιτητής δεν ήθελε να βγάλει κάρτες από τίδα. Από το πρώτο λεπτό άφησε και να αποκτήκε σκληρό παιχνίδι. Δεν ξέρω, μπορεί να αυτό το στυλ. Ένα λεπτό. Περίμενε, ένα λεπτό. Όχι, όχι. Άλλο να αφήνει το σκληρό παιχνίδι και στι δύο πλευρέ, που σημαίνει αφήνω και στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Δεν να κάνει με σκληρό παιχνίδι. Και άλλο να κάνει ο άλλο έτσι και να το λέει παίξει. Απλά θέλω να πω ότι η διαιτησία στο Καραϊσκάκη ήταν 100 φορέ χειρότερη εναντίον του Άρη. Όπου δεν βγήκε βέβαια ανακοίνωση. Καλώς δεν βγήκε η ανακοίνωση, γιατί η ανακοίνωση μετά το ματς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε πριν την ανακοίνωση θα τη βγάλεις πριν, όταν σου βγάζει το μανούχο διαιτητή. Βγάζεις μια ανακοίνωση και λες με αυτό το σκουπίδι, κύριε Κλάντεμπεργκ, εγώ δεν κατεβαίνω να παίξω. Μην κατεβαίνεις. Δεν κατεβαίνω να παίξω. 3-0. Λοιπόν, 3-0. Και άλλα 3-6. Λοιπόν. Δεν κατεβαίνω να παίξω, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα μου βγάλεις μετά στα κλαψομούνης να μου βγάλεις μετά ανακοίνωση. Χαρυπίδι. Κλαψομούνη. Δεν θα μου βγάλεις ανακοίνωση μετά. Μου βγάλες ανακοίνωση χθες. Τι μου την έβγαλες την ανακοίνωση χθες. Δεν μου βγάλες με το γάβρο που σφάχτηκες. Ή δεν θα βγάλεις και στα δύο, ή θα βγάλεις και στα δύο. Κλαψόμουνε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος. Ωραία. Εδώ θα λέμε τη γλώσσα της αλήθειας. Απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Βγάλει και την γλώσσα έξω να δούμε αν είναι τσαλίδι. Συμφωνώ απόλυτα με λοιπόν, το δίκιο. Δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πέρα, φυσικά. Και ρίξαμε τις ευθύνες στο Μάτζιο. Εμένα λοιπόν, δεν με ενόχλησε εκείνο το 0-5 γιατί ήταν ένα μάτς πρωταθλήματος. Και ας ήταν βαριά ήττα. Εδώ έπεσε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η ομάδα να μην βγάζει λίγο εγωισμό, λίγο νεύρο 90 λεπτά και να μην κάνει μια πραγματική ευκαιρία. Ο Άρης ουσιαστική ευκαιρία δεν έκανε στο παιχνίδι. Μπορώ βέβαια να σου κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και να σου πω. Να μου κάνεις. Να σου πω ότι σε όσα παιχνίδια δεν έπαιξε ο Καμαρά, λίγο. Ο Άρης δεν σκόραρε. Αυτό ήταν, να δεν κάνω λάθος, το τέταρτο παιχνίδι του Καμαρά. Και ο Άρης πάλι δεν έβαλε γκολ. Και μόνο δεν σκοράρει, ούτε έκανε ευκαιρία. Είσαι μαλάκας τώρα, δεν με βάλεις. Μπορώ να σου κάνω τον διαβόλου. Αλλά δεν θα σου κάνω. Αλλά δεν θα σου κάνω το συνήγορο του διαβόλου, Βασίλη Κατζινάκο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε με τα τρίτα. Γι' αυτό δεν σου λέω ότι έπαιξε ο Καμαρά. Ήρθε με τα τρίτα. Και δεν έκανε φάση. Πάμε, συνέχισε φίλε. Έβαλε το Μάνο, Πέτρε, παιδιά. Αφού δεν έβαλε και το Χαϊρόβιτς σουπερά επιτυχία. Ο Μάνος νομίζω ότι πρέπει να, έχει, να επανήλθει στην ενεργό δράση μετά από κάμια 3,5 χρόνια. Έτσι που μπήκε μέσα. Πρέπει να έχει αποσυρθεί και να μπει και να πούμε στα 45 στην ενεργό δράση να τον επαναφέραν ξαφνικά. Τέτοια πρατέγιο. Δεν μπορούσε να κοντρολάρει την μπάλα του παιδί. Μπήκε μέσα και λέει που μπήκα. Μπήκα σε γήπεδο. Είχε ξεχάσει πίσω το γήπεδο. Θα βάλει δύο κόλτρα στην ντούμπα.
Εγώ φιλαράκι ένα πράγμα ξέρω. Εάν έκανε αυτό το κουουουτσάρισμα ο Μάτζιος, θα είχαν απλώσει ένα σκηνίκι πίσω από τα επίσημα, πιέζει μια κρεμάλα, θα του είχαν βάλει το λαιμό από μέσα, τραβούσανε το σκηνί και θα τον είχαν κρεμάσει εκεί στα επίσημα από πίσω εκεί. Θα τον κρεμάσει. Άμα έκανε χθες αυτές τις μαλακίες που έκανε με θύσταχα στον πάγκο. Εντάξει, άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Πουγάτσα. Σ' ακούω, λέγε. Σ' ακούω. Δεν πίνει ο άνθρωπος. Τι έκανε, τι έκανε. Είναι ο προπονητής ο Μάτζιος που μας έβγαλε δεύτερη θέση. Μετά από το 1980, αδερφέ. Μετά από το 1980. Έτσι. 42 χρόνια είχε να βγει ο Άρης δεύτερος! Και τα κατάφερε! Με τον Άκη Μάτζιο! Ο Θεός να του δίνει χρόνια! Και να τα κόβει από πάνω! Βγήκε όμως! Τρίτη βγήκαμε, ρε μαλάκα! Τι είναι αυτά που λες! Τρίτη βγήκαμε! Άντε με τις μαλακίες σας! Ακούω τις μαλακίες τόσο καιρό! Αμπέργκας ήρθε! Να ο Μπούργος! Εσένα λέει! Τις μαλακίες που έκανε χθες! Έχει δίκιο! Άντε να πούμε! Δεν μιλάμε! Αυτό είναι ξέσπα παπουγάτσα! Μπράβο! Μπράβο! Φέρε νερό! Ο Μπούργος! Να βγάλει την ομάδα Ευρώπη! Ο Χοντοπαλάς! Να βγάλει την ομάδα! Τέταρτη την πήρε! Με τους 6 βαθμούς του Μάτζιου! Έτσι είναι όλοι οι Αριανοί που μπουγάτσες. Έτσι μια σκάκη. Έχει δίκιο. Μεθύστακας δεν πίνει ο άνθρωπος. Γιατί είναι μεθύστακας. Δεν πίνει. Και μόνο πίνει λέει. Γιατί μόνο μεθυσμένος κάνεις τέτοιες αλλαγές. Και κατεβάζεις τέτοια δεκάδα. Μόνο να ρίξει τουλιά μπουκ 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 οι εσχροί, οι φασίστες, βλεκάτε τώρα, βλεκάτε τώρα. Τι είπες ρε πάλι, οχτώ σύμφωνα μαζί είπες. Με κροκατάτα τον είπε, το τέρας το κατάλαβε. Οχτώ σύμφωνα μαζί είπες. Τι ήταν αυτό. Μαλακίες, δεν θα κυκλοφορώ εγώ, δεν θα κυκλοφορώ εγώ και να κυκλοφορώ όλους. Δεν σέβεσαι την άλλη γνώμη ρε φίλε. Δεν σέβεσαι την άλλη γνώμη, όπως την ελευθερία μου. Αυτά γινόντουσαν μόνο από τις 40. Αυτά γινόντουσαν μόνο από τις 40. Αυτά γινόντουσαν μόνο από τις 40. Το 40 μπιτσίκλε. Οι τεσταπίτες έψαχναν, σε κοίταζαν το χαρτί για να κυκλοφορείς. Αυτά γινόντουσαν με Μητσοτάκη. Ένα τεράστιο μπράβο στον Καραφλοκοτσίδα για τις φοβερές εκπληκτικές απόψεις, σωστές απόψεις για τα θέματα του κοροδοϊού, για τα θέματα του lockdown, για τα θέματα αυτής της αλητείας, παγκόσμιας αλητείας που ζούμε εδώ και δύο χρόνια. Έτσι, Νίκο, πήγε ο κοροδοϊός, είναι και αυτός δημόσιος υπάλληλος και είχε άδεια, Νίκο, κοροδοϊός. Το Μάιο θα έρθει από Σεπτέμβριο. Ανθρώπους πρόβατα θέλουν τα κράτη. Ανθρώπους με φήμωτρα εδώ. Προχθές πήγαινα στο γήπεδο και είδα μια κοπέλα στο διπλανό αμάξι μόνη της μέσα με φήμωτρο. Πήγα να τη βγάλω φωτογραφία και με είδε και κοιτάζει και λέει γιατί με βγάζεις. Γιατί φοράς φήμωτρο βρε τρελή μέσα αμάξι μόνη σου Θεόπουλη. Πες τα ρε Νίκο, πες τα ρε, πες τα ρε γάμο το Μητσοτέντη. Πες τα μας έχει κάνει να φοβόμαστε τη σκιά μας. Φοβόμαστε τη σκιά μας με το Μητσοτέντη. Μόνοι μας να είμαστε να περπατάμε. Αντί να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο να είμαστε με το φύτο του.